Για όποιον η θάλασσα στον ήλιο είναι τοπίο, η ζωή μοιάζει εύκολη και ο θάνατος επίσης. Αλλά για τον άλλον είναι κάτωπτρο αθανασίας, είναι η διάρκεια. Μια διάρκεια που μόνο το ίδιο της το εκταμωτικό φως δεν σ' αφήνει να τη συλλάβει. Αν υπήρχε τρόπος να βρίσκεται κανείς την ίδια στιγμή μπρος και πίσω από τα πράγματα, θα καταλάβαινε πόσο το άνοιγμα του χρόνου που καταβροχθίζει απλώς γεγονότα χάνει τη σημασία του όπως ακριβώς μέσα σε ένα ποίημα. Και τότε, αφού είναι μια ανάπτυξη του ακαριέου ή αντίστροφα μια σύμπτυξη του ατέρμονο στο ποίημα, να κερδίσει την ελευθερία του χωρίς να καταφύγει σε κανενός είδους πυρίτιδα. Μόνον ένα πράγμα να μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι δεν τα κρατάνε όλα οι ζωντανοί. Μια μεταγλώτιση του ήχου που κάνουν παφλάζοντας τα μικρά κύματα τη στιγμή που η σελήνη απομακρύνεται και το σπίτι σημώνει στην ακροθαλασσιά θα μπορούσε πολλά να μας αποκαλύψει για τις κορυφές των αισθήσεων πριν απ' όλα όπου η ευγένεια υποσκελίζοντας τη δύναμη φτάνει πάντοτε πρώτη ένα γαλάζιο φυστική που λάμπει. Το βότσαλο αναμένο, μοναχικά πατήματα του ανέμου στα φύλλα. Ή αλλιώς, μια μετόπι, ένα τρούλος, που κάνουν τη φύση γραμμή, όπως ο φλίσβος, η αλλιως μια μετοπι ενα τρουλος που κανουν τη φυση γραμμη οπως ο φλισβος η την ελληνική γλώσσα. Μάθε να προφέρει σωστά την πραγματικότητα να προφέρει την πραγματικότητα όπως ο σπουργίτης το χάραμα και να τη σημώνεις όπως ένα πλοίο τη έρηφο ή τη μήλο που τα βουνά ξετυλίγονται το ένα μέσα απ' τ' άλλο έως ότου φανεί ο υπέροχος κόνος με τα λευκά σπίτια. Το ένα νησί χωρίζεται σε δύο ή τρία και ο κάθετος βράχος δείχνει από κοντά να κρατάει την πιο παρθένα λευκή αγκαλιά διείσδηση σε μεγάλο βάθος, μέσα στις αισθήσει και συνάμα διαρκής ανατροπή κάθε χρηστικής αντίληψης για τη φύση του γλυκού κόσμου. Πουθενά αλλού δεν ένιωθα τη ζωή μου τόσο δικαιωμένη όσο πάνω στη γέφυρα ενός πλοίου. Στη θέση τους τη σωστή τα πάντα, οι βίδες, οι λαμαρίνες, οι σωλήνες, τα σειρματόσχηνα, η αραγωγή, τα όργανα πλεύσεως, και ο ίδιος εγώ που εγγράφω την αέναη η μεταβολή παραμένοντας στο ίδιο σημείο. Ένας πλήρης αυτάρκης και συγκροτημένος κόσμος που μου ανταποκρίνεται και το ανταποκρίνομαι και εισχωρούμε μαζί σαν ένα σώμα στο κίνδυνο και στο θαύμα. Πλοίο διαρκείας η χώρα μου. Άργησα πολύ να καταλάβω τι σημαίνει τα ταπεινοσύνη και φταίνε αυτοί που μου μάθανε να την τοποθετώ στον άλλο πόλο της υπερηφάνεια. Πρέπει να εξημερώσει την ιδέα της ύπαρξης μέσα σου για να την καταλάβεις. Μια μέρα που ένιωθα να με έχουν εγκαταλείψει όλα και μια μεγάλη θλίψη να πέφτει αργά στην ψυχή μου, τράβηξα κι που περπατούσα με στα χωράφια χωρίς σωτηρία ένα κλονάρι άγνωστου θάμνου το κόψα και το έφερα στο απάνω χείλη μου. Ευθύ αμέσω κατάλαβα ότι ο άνθρωπο είναι αθώο. Το διάβασα σε αυτή τη στιφή από αλήθεια ευωδιά, τόσο έντονα που πήρα να προχωρώ το δρόμο τη με βήμα και καρδιά ιεραποστόλου, ώσπου σε μεγάλο βάθο μου έγινε συνείδηση πια ότι όλες οι θρησκείες λέγανε ψέματα. Ναι, ο Παράδεισος δεν ήταν μια νοσταλγία. Ούτε πολύ περισσότερο μια ανταμιδή. Ήταν ένα δικαίωμα. Χιλιάδες χρόνους περπατάμε. Λέμε τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα. Θα αλλάξουν όλα μια μέρα και εμείς μαζί τους θα αλλάξουμε αλλά η φύση μας ανεπανόρθωτα θα είναι χαραγμένη πάνω στη γεωμετρία που καταφρονέσαμε στον Πλάτωνα. Και μέσα από αυτήν, όταν σκύβουμε όπως σκύβουμε καμιά φορά πάνω στα νερά του νησιού μας, θα βρίσκουμε τους ίδιους καστανούς λόφους, όρμους και κάβους, τους ίδιους ανεμόμυλους και τις ίδιες ερημοκλησιές, τα σπιτάκια που ακουμπάνε τον αστάλο, και τα μπέλια που κοιμούνται σαν μικρά παιδιά, τους τρούλους και τους περιστεριώνες. Δεν θέλω να πω αυτά τα ίδια. Θέλω να πω τις ίδιες φυσικές και αυθόρμητες κινήσεις της ψυχής που γεννούν και διατάσσουν προσορισμένη κατεύθυνση την ύλη. Τις ίδιες αναπάλσεις, τις ίδιες ανατάσεις προς το βαθύτερο νόημα ενός ταπεινού παραδείσου. Πού είναι ο αληθινός μας εαυτός, το δίκιο μας, η ελευθερία μας, ο δεύτερος και πραγματικός ηθικός μας ήλιος.